Δεν. Ο γάμος ξέρετε πολύ καλά ότι φέρνει ένα βάρος, δυσκολεύει τα πράγματα καμιά φορά. Βεβαίως οι έρευνες λένε ότι όταν παντρευτεί κάποιος έναν καλό σύζυγο, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, ζει περισσότερα χρόνια και έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Αλλά μακάρι να νιώθετε όλοι όσοι παντρεύεστε τώρα την ευτυχία που νιώθετε με το που κάνετε το γάμο σας, έτσι, των πρώτων ημερών, του μήνα του μέλητος. Πάμε να γνωρίσουμε ένα νεόνυμφο ζευγάρι. Ίσως τους έχετε δει. Για πάμε να τους πούμε μία καλημέρα. Είναι στην Πάτρα. Είναι μαζί με το φωτογράφο του γάμου τους. Θα μου πείτε γιατί. Θα σας τα πούμε σε πολύ λίγο. Αλλά γεια σας, παιδιά, να ζήσετε. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαζί συνήφη και ο γαμπρός, ο Πάνος και η Ανέτα και ο Κωνσταντίνος ο φωτογράφος. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Για να κάνω τις συστάσεις. Έχετε προσέξει ότι το τελευταίο διάστημα οι γάμοι στη χώρα μας έχουν γίνει λίγο υπερπαραγωγή, θυμίζουν λίγο Hollywood, μπαίνουν στη δεξίω συνήθεια και ο γαμπρός και έχουν κάνει και ένα βίντεο υπέροχο, καταπληκτικό, που δείχνει στιγμές από τη ζωή τους, παιδικά χρόνια κλπ. Τα δύο παιδιά εδώ αποφασίσανε να κάνουν ένα άλλο είδους βίντεο και να δείξουν στον κόσμο και όταν οι φίλοι τους το ανεβάσανε στο Facebook, έγινε viral μέσα σε χρόνο τετέ. Για να δούμε κάποια αποσπάσματα αυτά και αμέσως μετά θα μας εξηγήσουν τα παιδιά πώς τους ήρθε η ιδέα και γιατί αποφάσισαν. Να πέσουν στη θάλασσα, να κολυμπήσουν, να φάνε ξύλο, να πληθούν μέσα σε πλυντήριο αυτοκινήτων, να στεγνώσουν όπως στεγνώνουν τα αυτοκίνητα στο πλυντήριο αυτοκινήτων, να τρέξουν με ποδήλατα, με μικρά μηχανάκια, να ανεβούν σε καρότσες φορτηγών μέχρι να φτάσουν πια στην εκκλησία. Για το δούμε. Όχι. Εντάξει. Φύγαμε. Αυτό το τελευταίο ήταν όλα τα λεφτά. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε, πόσο καιρό πριν παντρευτήκατε, να ζήσετε. Παντρευτήκαμε το Σάββατο. Άντε, να ζήσετε. Πάντα έτσι, να αισθάνεστε ωραία και καλά. Λοιπόν, τι απόφαση ήταν αυτή και ας μας δώσει την περιγραφή του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γυρίστηκε αυτή η επεισοδιακή σας άφηξη ο κύριος Γκολφύρος, ο Κωνσταντίνος, ο φωτογράφος. Ναι, σωστά. Είχα έρθει τα παιδιά εδώ για να φωτογραφίσουμε το... Δεν έχω γνωρίσει πιο τέτοιους ανθρώπους, πιο ζευγάρι. Ναι. Μας είπαν να γυρίσουμε ένα τρελό βίντεο για να το προβάλλουν στη δεξίωση. Ό,τι τους λέγαμε, κάνανε. Μας λέγανε να θέλουμε να βγει ό,τι διαφορετικό μπορούσε να γίνει. Και είδατε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Εσείς όταν το είδατε μονταρισμένο, τι είπατε, παιδιά? Εγώ όταν το είδα μονταρισμένο, το τελευταίο μοντάρισμα, δηλαδή που το κάναμε ένα βράδυ, μία εβδομάδα σχεδόν πριν το γάμο, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα, όταν το είδα τελειωμένο, πέθανα στο γέλιο. Πραγματικά πέθανα στο γέλιο. Εν τω μεταξύ ήταν και τα γυρίσματα τέτοια. Όλες αυτές τις μέρες που πηγαίναμε για γυρίσματα, έχουμε μαζέψει τόσο υλικό,
που αν δηλαδή το βγάλουμε και αυτό κάτω από το βιντεάκι, ας πούμε με ένα link, θα πεθάνει, θα γέλει ο κόσμος, είναι Μάλιστα. σίγουρο. Πες μου κάτι σε παρακαλώ, Ανέτα και Πάνο. Το γυρίσατε το βίντεο πριν από το γάμο, δηλαδή τι, το νηφικό το πέταξε στη θάλασσα και μετά το πήρες άλλο, τι έγινε? Είχαμε πάρει ουσιαστικά δύο νηφικά και δύο κουστούμια. Το γιατί ήμασταν σίγουροι ότι θα καταστραφόταν. Βέβαια. Και το νηφικό και το κουστούμι και τα λεμπόρια. Άρα σας βγήκε κομματάκι πιο ακριβό, έτσι. Το βίντεο ήταν όντως υπερπαραγωγή. Το ένα νηφικό ήταν για το γύρισμα μόνο. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, θέλαμε να προβάλλουμε στους καλεσμένους μας. Θέλαμε ένα γάμο να ταιριάζει πολύ με την προσωπικότητά μας. Εμείς έτσι είμαστε και στην καθημερινή μας ζωή. Και οι καλεσμένοι που ήρθαν στο γάμο ήθελαν να δουν κάτι από εμάς. Όχι κάτι ψεύτικο, κάτι στημένο. Οπότε αποφασίσαμε να γυρίσουμε ένα βίντεο. Μιλήσαμε εδώ με τον Κώστα. Είχαμε περίπου το σενάριο έτοιμο. Μας βοήθησαν και τα παιδιά εδώ, οι σκηνοθέτες και οι σκηνογράφοι, και φτιάξαμε το τελικό. Γενικά όμως πήρε πάρα πολύ χρόνο για να φτάσουμε να το γυρίσουμε και να είναι όπως το βλέπετε σήμερα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είδατε τι τραβάμε κι εμείς που κάνουμε τηλεόραση. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κωνσταντίνε, είναι καινούρια τάση αυτή να κάνουν πριν από τους γάμους τέτοια εντυπωσιακά πράγματα? Είναι η πρώτη φορά που γυρίζετε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Εμείς πήραμε την ιδέα όταν ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε για το γάμο μας πέρυσι το Σεπτέμβρη. Ανοίξαμε το YouTube, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια καινούργια ιδέα. Γενικά όλος ο γάμος κινήθηκε με πρωτοποριακές ιδέες, όμως δεν είναι μόνο αυτό, απλά αυτό βγήκε προς τα έξω. Α, μάλιστα. Είδαμε κάποια πράγματα στο YouTube, το πήραμε εμείς, το αλλάξαμε εντελώς. Είπαμε θα προβάλλουμε κάτι διαφορετικό, κάτι αστείο. Όλοι μας οι φίλοι ξέρουν ότι είμαστε τα τρελοκομεία της παρέας πάντα και τέλος πάντων κάπως έτσι κινούμαστε και στην καθημερινή μας ζωή. Ναι. Και δεν περίμενα να δουν κάτι άλλο. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε ένα-ένα τα καρέ του γάμου, ξεκινώντας από την Παρασκευή που έγινε χαμός στο σπίτι, ας πούμε, εγώ τραγούδησα, ο Πάνος μου έκανε πρόταση γάμου μπροστά σε όλους, ας πούμε, και κάτι τέτοια. Το Σάββατο, εμείς στην εκκλησία, ο παπάς μας έλεγε σοβαρευτείτε, δεν γίνεται να βγει το μυστήριο έτσι. Εγώ του έλεγα δεν μπορώ, είμαι τόσο ευτυχισμένη, παντρεύομαι το άλλο μου μισό, ξέρω εγώ, θα κάνω ό,τι θέλω. Είχαμε μιλήσει με το κέντρο που έχει τη δεξίωση, το Prevedo Center. Ο άνθρωπος μας είπε κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, κάντε το μαγαζί μπάχαλο, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, κάπως δηλαδή έτσι κινήθηκε όλο. Παιδιά, εγώ πρέπει να σας ευχηθώ να ζήσετε, αλλά θα μου επιτρέψεις, Ανέτα μου, να δώσουμε το λόγο, τον τελευταίο λόγο, στο ασθενές φίλο. Έλα Πάνο, τοποθετήσου εσύ να κλείσει την κουβέντα. Μετά τα χαστούκια που έφαγε και το αξίζει, νομίζω. Σε παρακαλώ, δηλαδή πώς ξεκινάει αυτό ο κοινό σα βίο με τα χαστούκια? Το είσαι έτοιμο? Όχι, κράκ, κράκ. Βασικά πόνεσαν πολύ τα χαστούκια. Είπαμε να το κάνουμε μία φορά, να βγει με τη μία. Γιατί... Πόσες φορές έδεσαι. Πόσες... Να τα ξαναδούμε λίγο τα χαστούκια, να τα. Ετοιμός. Όχι. Εντάξει. Πόσες φορές τα γυρίσατε αυτά? Βασικά δύο ή τρεις. Εντάξει. Για αρχή κοινή ζωή μια χαρά είναι. Λοιπόν, Πάνο, Ανέτα, Κωνσταντίνε, να είστε καλά, να ζήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για διάλειμμα διαφημιστικό? Ή να αρχίσουμε τα χαστούκια? Πάμε σε διαφημίσεις και αρχίσουμε.